Μετά από αυτό το βίντεο θα μπορείς να κάνεις δύσκολα πράγματα χωρίς να ξεμένεις ποτέ από κίνητρο ή motivation, όπως πολύ ωραία το λένε οι ξένοι. Η ιδέα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι έχεις ακούσει ως τώρα για το θέμα από άλλα βίντεο. Όπως ξέρουμε, η σωματική άσκηση προσφέρει στο σώμα δύναμη και αντοχή. Μια μέρα αναρωτήθηκα, θα μπορούσαν άρα για να υπάρξουν και ασκήσεις motivation, δηλαδή ασκήσεις που να δυναμώνουν το κίνητρό σου, τον ενθουσιασμό σου για αυτό που κάνεις? Με έκπληξη ανακάλυψα ότι υπάρχουν και είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουμε συνήθως για να αυξήσουμε το κίνητρό μας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σε ένα πείραμα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ μάζεψαν παιδιά στα οποία άρεσε πολύ η ζωγραφική και έκαναν το εξής. Κάποια στιγμή οι ερευνητές, παύλα δάσκαλοι, ξεκίνησαν να τους δίνουν μία ανταμοιβή, ένα χρυσό αστέρι κάθε φορά που τελείωναν μια ζωγραφιά. Αυτό φυσικά ευχαρίστησε τα παιδιά. Αργότερα, οι ερευνητές σταμάτησαν να τους δίνουν αυτή την ανταμοιβή. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα παιδιά πλέον είχαν λιγότερη όρεξη να ζωγραφίζουν σε σχέση με πριν το ξεκίνημα των ανταμοιβών. Δηλαδή, φάνηκε ότι οι ανταμοιβές δίνουν πρόσκαιρα ένα κίνητρο για να εργαστείς, αλλά τελικά σε οδηγούν στο να αγαπάς λιγότερο αυτό που κάνεις. Δηλαδή, σου μειώνουν το κίνητρο. Αυτό είναι αντίθετο με την επικρατούσα άποψη που λέει ότι η επιβράβευση μας κάνει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Ας δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Τα κίνητρά μας για να μπορούμε να κάνουμε δύσκολα, επίπονα πράγματα είναι δύο ειδών, εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά κίνητρα είναι η επιβράβευση από τους άλλους, όπως στο παραπάνω πείραγμα με τα παιδάκια, από δασκάλους, φίλους, κοινωνικά δίκτυα. Το χρήμα, ο μισθός σου, είναι ένα εξωτερικό κίνητρο, το οποίο επίσης δεν λειτουργεί τέλεια, αφού έχει φανεί σε έρευνα ότι μας κινητοποιεί μεν, αλλά μέχρι ενός σημείου, μέχρι κάποια βασικά μας καθήκοντα για τα οποία πληρωνόμαστε. Και αυτό δεν φτάνει σε τίποτα τα κίνητρα και τη δημιουργικότητα που έχουμε όταν κάνουμε κάτι επειδή το αγαπάμε. Ένα λεπτό σημείο που χρειάζεται όλη σας την προσοχή είναι το εξής. Εξωτερικά κίνητρα δεν είναι μόνο αυτά που προέρχονται από άλλους, αλλά και αυτά που προέρχονται από εμάς. Για παράδειγμα, όταν προσδοκώ μια απολαυστική ξεκούραση την Κυριακή, ένα υπέροχο γεύμα μετά την προπόνηση, ο καφές και η ξεσηκωτική μουσική που με ενεργοποιούν, όλα αυτά είναι επίσης εξωτερικά κίνητρα. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πως και οι προσωπικοί μας στόχοι είναι και αυτοί εξωτερικά κίνητρα. Όπα, για κάτσε μια στιγμή, τώρα με μπέρδεψες. Αν και οι στόχοι μας είναι εξωτερικά κίνητρα, τότε ποια είναι τα εσωτερικά κίνητρα, ρε Θανάση? Εσωτερικά είναι τα κίνητρα που προέρχονται από την ίδια την κοπιαστική δραστηριότητα. Ο νευροβιολόγος Άντριου Χούμπερμαν λέει ότι κατά τη διάρκεια κάθε προσπάθειας είναι ενεργό ένα ενδογενές φυσικό σύστημα ανταμοιβής, μια διαρκής έκρηξη ντοπαμίνης που σε βοηθά να συνεχίζεις παρά την κόπωση και τον πόνο. Σε βοηθά να λες «μου αρέσει» παρά την αντικειμενικά δυσάρεστη αίσθηση που έχεις όταν γυμνάζεσαι, όταν εργάζεσαι σκληρά, όταν μελετάς. Αυτός ο μηχανισμός δεν χρειάζεται άλλες εξωτερικές αμοιβές, αλλά ενεργοποιείται μόνος του για πράγματα που αγαπούμε, έστω και λίγο. Ακόμα και η εκπλήρωση ενός στόχου σου είναι επίσης εξωτερικό κίνητρο, αφού δεν προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα που κάνεις εκείνη τη στιγμή, αλλά από κάτι άλλο που τοποθετείται στο μέλλον, την εκπλήρωση του στόχου. Πρόσεξε τώρα το εξής. Όταν για κάτι που αγαπάς λαμβάνεις και μια εξωτερική ανταμοιβή, τότε το μήνυμα που περνάς στον εαυτό σου, είτε το γνωρίζεις είτε όχι, είναι ότι έκανες τη δραστηριότητα για χάρη της αμοιβής και όχι γιατί σου αρέσει. Γι' αυτό τα παιδάκια στο παραπάνω πείραμα, μετά από κάμποσες εξωτερικές επιβραβεύσεις, έχασαν λίγη από την όρεξή τους να ζωγραφίζουν, αφού μέρος αυτής της όρεξης αντικαταστάθηκε από την ίσως εξίσου ευχάριστη ανταμοιβή που έδινε ο δάσκαλος. Επίσης, όταν μεταθέτουμε τη χαρά για το τέλος της προσπάθειας, όταν προσδοκούμε να έρθει στην εκπλήρωση ενός στόχου, τότε υποβαθμίζουμε, υποκαθιστούμε αυτό το φυσικό σύστημα ανταμοιβής που μας υποστηρίζει στη διάρκεια της προσπάθειας. Αντί να στηρίζεσαι στη φυσική σου ντοπαμίνη που εκρίνεται όταν ασκείσαι ή εργάζεσαι, γεμίζεις το μυαλό σου και στηρίζεις το motivation σου σε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι αρχικά φαίνεται να ενισχύουν το κίνητρό σου, όμως στην πραγματικότητα υποβαθμίζουν τον φυσικό κινητροδοτικό μηχανισμό που ήδη έχεις όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει. Επίσης, υποβαθμίζεις το φυσικό σου κίνητρο όταν προσπαθείς να το ενισχύσεις με χημικό τρόπο, με νικοτίνη, καφέινη, αμφεταμίνες, αναβολικά.
Φαντάζομαι για παράδειγμα, όταν ξεκινάς προπόνηση, να χρειάζεσαι απαραίτητα 2 κούπες εσπρέσο, ξεσηκωτική μουσική, μια δημοσίευση στο Instagram ότι γυμνάζεσαι, οραματισμούς για το σώμα που θα φτιάξεις, τη νίκη που θα πετύχεις στο μέλλον μέσω αυτής της προπόνησης. Όταν συστηματικά στηβάζεις όλες αυτές τις ανταμοιβές στο μυαλό σου προκειμένου να ενεργοποιηθείς, να γεμίζεις ντοπαμίνη ώστε να κάνεις μια σούπερ προπόνηση, τότε μπορεί να πάρεις μια ενίσχυση αρχικά, αλλά θα παρατηρήσεις ότι καθώς περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες, αυτό το εφέ που πετυχαίνεις με όλα αυτά τα εξωτερικά βοηθήματα διαρκώς θα μειώνεται. Ενώ η ίδια η άσκηση, η μελέτη, η εργασία σου θα γίνεται όλο και πιο επίπονη και το φυσικό ενδογενές κίνητρό σου για αυτήν θα μειώνεται. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα όταν τα εξωτερικά κίνητρα αποτυγχάνουν. Για παράδειγμα, όταν βιώσεις μία ήττα, δεν μπορείς να συνεχίσεις το ίδιο ενθουσιωδώς την προπόνηση, γιατί την είχες στηρίξει στην προοπτική και τον οραματισμό της νίκης. Όταν η δημοσίευσή σου στα κοινωνικά δίκτυα με το επίτευγμά σου δεν μαζέψει τα like που ανέμενες, χάνεις το κίνητρό σου, γιατί είχες αναποθέσει μέρος του κίνητρου σου στην επιβράβευση των κοινωνικών δικτύων. Το ίδιο θα κρασάρεις και αν στηριχτείς υπερβολικά στην καφεΐνη για την άσκησή σου και την εργασία σου. Πώς όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις εκπληκτικές πληροφορίες για να αποκτήσουμε τεράστιο κίνητρο και διαρκή ενθουσιασμό για αυτό που κάνουμε? Είναι πολύ απλό. Ξεκίνα να στηρίζεσαι όσο μπορείς περισσότερο στα εσωτερικά σου κίνητρα. Θα σου το δείξω αμέσως με χειροπιαστά παραδείγματα. Κάθε μέρα γυμνάζομαι για μισή ώρα σε ένα στατικό ποδήλατο. Αυτό μου φτιάχνει πολύ την ψυχολογία. Με αδυνατίζει, χωνεύω καλύτερα κλπ. Η πιο σημαντική ανταμοιβή μου όμως είναι αυτή η ένδειξη του 30 λεπτού στο χρονόμετρό μου όταν τελειώνω. Μου δίνει ικανοποίηση όταν καταφέρω να ποδηλατήσω για 30 λεπτά. Όλα αυτά όμως είναι εξωτερικά κίνητρα και δεν λειτουργούσαν τέλεια. Όταν ήμουν στο 12ο λεπτό για παράδειγμα, ένιωθα μια δυσφορία. Έλεγα μέσα μου, πώς θα περάσουν άλλα 18 λεπτά να φτάσω στο στόχο του 30 λεπτού, δηλαδή στην αμοιβή μου. Πλέον, έχω βγάλει από το μυαλό μου αυτές τις εξωτερικές αμοιβές. Γυμνάζομαι για χάρη της ίδιας της αίσθησης που έχω τη στιγμή που γυμνάζομαι. Αντλώ την ευχαρίστησή μου και το κινητρό μου από την αίσθηση του καψίματος στα πόδια, του λαχανιάσματος. Ξέρω ότι είναι ένας επικοδομητικός πόνος που με πάει μπροστά. Νιώθω ενεργοποιημένος, παρόν στη ζωή. Ο στόχος των 30 λεπτών συνεχίζει να υπάρχει, το ίδιο και η προσδοκία για τα ωφέλη της άσκησης. Όμως δεν τα χρησιμοποιώ πλέον σε πρώτο πλάνο ως κίνητρο, αλλά γυμνάζομαι επειδή αγαπώ την άσκηση, αγαπώ τον μόχθο της άσκησης. Φτάνω στα μισά της προπόνησης και δεν λέω «Πω ρε φίλε, έχω άλλο τόσο για να τελειώσω το 30 λεπτό» ή «Να συμπληρώσω 10 γύρους στο γήπεδο όταν τρέχω» και ούτω καθεξής. Ασκούμε γιατί αναζητώ αυτή την επικοδομητική αίσθηση που δίνει στο σώμα μου η άσκηση. Ασκούμε επειδή με ενεργοποιεί, με κάνει να νιώθω περισσότερο ζωντανός, έστω και με αυτόν τον επίπονο τρόπο. Από την πρώτη κιόλας μέρα που δοκίμασα αυτή την νοοτροπία, έμεινα εκπληκτός με τα αποτελέσματα. Ήμουν γεμάτος κίνητρο, πλημμυρισμένος από ντοπαμίνη. Έφτασα στο 30 λεπτό και συνέχισα για άλλα 10 λεπτά γιατί ήθελα να συνεχίσω να νιώθω έτσι. Είχα βάλει στο παρασκήνιο τα εξωτερικά κίνητρα, ακόμα και τον στόχο, και είχα στρέψει όλη μου την προσοχή στη διαδικασία, στα εσωτερικά κίνητρα που προκύπτουν με φυσικό τρόπο από την ίδια την άσκηση. Το ίδιο και στην εργασία. Γράφω τα βιβλία μου γιατί βρίσκω συγκλονιστική την επίπονη διαδικασία της συγγραφής. Δεν ενδιαφέρομαι τόσο πολύ όσο παλιότερα για τις πωλήσεις. Κάνω αυτό που αγαπώ και ξέρω ότι όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιοι που θα συντονιστούν μαζί σου και θα σε διαβάσουν. Το ίδιο και στα βίντεο που φτιάχνω. Θυμάμαι πριν κάτι χρόνια είχα φτιάξει ένα βίντεο για ένα θέμα διατροφής. Όμως στους πρώτους 3 μήνες της δημοσίευσης του είχε συγκεντρώσει μόλις 300 προβολές. Είχα καταρακωθεί τόσο πολύ που τα παράτησα όλα, έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια, σέρφαρα διάκοπα στο ίντερνετ και έβλεπα τηλεοπτικές σειρές για μία εβδομάδα μέχρι να συνέλθω. Γιατί είχα κάνει το λάθος να στηριχτώ υπερβολικά σε ένα εξωτερικό κίνητρο, την επιτυχία του βίντεο στον κόσμο. Τελικά ήρθε αυτή η επιτυχία, αλλά άργησε ένα έτος. Πρόσφατα έφτιαξα το καλύτερο βίντεο που έχω φτιάξει ποτέ, ίσως και το καλύτερο παγκοσμίως για το θέμα των κοινωνικών δικτύων, και παρεξηγήστε με όσο θέλετε, ξέρω ότι ακούγεται εγωιστικό. Μου πήρε 2 ολόκληρους μήνες εργασίας μέρα νύχτα για να φτιάξω αυτό το βίντεο. Το αποτέλεσμα, ελάχιστες προβολές, την ώρα που βγαίνει άλλη σε ένα vlog και σου λέει πόσο ωραίο καιρό έχει έξω και τι θα μαγειρέψει σήμερα και παίρνει 20.000 προβολές για ένα βίντεο που έφτιαξε μέσα σε ένα τέταρτο. Αποφάσισα να σας δείξω τι έφαγα μέσα σε μία εβδομάδα. Παλιότερα θα ένιωθα συντετριμένος από μια τέτοια αποτυχία. Θα με στράγγιζε από κίνητρο για αρκετό καιρό πριν ξανασχοληθώ με νέο βίντεο.
Τώρα δεν με πτωεί καθόλου, γιατί έκανα αυτό που αγαπώ με ενθουσιασμό, με ράκι και θα συνεχίσω να το κάνω όσο συνεχίζω να το αγαπώ. Εντάξει, θα βοηθούσε πολύ να άρεσε και στον κόσμο, θα με ενίσχυε, θα μου έδινε χαρά, όμως την περισσότερη χαρά, το μεγαλύτερο κίνητρο το αντλώ πλέον από την ίδια την δημιουργία των βίντεο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και στη διατροφή, όταν κάνω μια στερετική δίαιτα, μια νηστεία, δεν την κάνω έχοντας σε πρώτο πλάνο τις αμοιβές που με περιμένουν, αδυνάτισμα, υπέροχο γεύμα στο τέλος της νηστείας, αλλά αντλώ ευχαρίστηση από την ίδια την αίσθηση που έχω όσο πεινάω, καθώς το σώμα μου αποτοξινώνεται και ανανεώνεται. Εκεί στηρίζεται και αυτό που έχω ονομάσει ξερή μελέτη, για την οποία σας έχω μιλήσει στο βιβλίο. Πλέον δεν ακολουθώ τις συνηθισμένες συμβουλές που διακινούνται στο ίντερνετ. Δηλαδή, έχω σταματήσει να αναζητώ το κίνητρό μου σε εξωτερικούς παράγοντες και αυτό έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Νιώθω ένα κίνητρο και έναν ενθουσιασμό που δεν ξεφουσκώνει με τίποτα. Όλα αυτά τα παραδείγματα που σας είπα είναι καταπληκτικές ασκήσεις motivation. Μπορείτε και εσείς να φτιάξετε τις δικές σας ασκήσεις, απλά απαρνούμενοι τα εξωτερικά κίνητρα. Αυτό θα αυξήσει κατακόρυφα το ενδογενές σύστημα ανταμοιβής, δηλαδή την αγάπη για αυτό που κάνετε. Αν θέλεις και εσύ να ξαναβρεις το κίνητρό σου στην άσκηση, στην εργασία, στηρίξου πνευματικά όσο το δυνατόν λιγότερο σε εξωτερικούς παράγοντες και ψάξε το κίνητρο μέσα σου. Όπως λέω και σε ένα άλλο βίντεο, άσε στην άκρη ακόμα και τους στόχους σου, γιατί και αυτοί εξωτερικά κίνητρα είναι, και επικεντρώσου στη διαδικασία. Στο βήμα που κάνεις εκείνη τη στιγμή, στο ταξίδι,